Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Ακαδημία Αθηνών. Πανοσιολογιότατε, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά υποδεχόμαστε απόψε ως ομιλητή στο πλαίσιο των διαλέξεων της Τρίτης της Ακαδημίας Αθηνών τον διακεκριμένο συνάδελφο και ακαδημαϊκό κύριο Κωνσταντίνο Βαγιανά από την πρώτη τάξη των θετικών επιστημών. Θα πρέπει να εξηγήσω ότι υπήρξε μία μαραθώνια συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στο ΙΒΕΑ, στο Ιατροβιολογικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών, και είναι τουλάχιστον 7 συνάδελφοι οι οποίοι συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις και στέλνουν τους χαιρετισμούς στον εκλεκτό συνάδελφο κύριο Βαγιανά. Το βιογραφικό του κυρίου Βαγιανά είναι πλουσιότατο και έχει διατελέσει και καθηγητής στο MIT και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει μια πολύ μακρά επιτυχή σταδιοδρομία. Η έρευνά του εστιάζεται στις περιοχές της κατάλυσης, της ηλεκτροχημίας και της μοντελοποίησης φυσικοχημικών και φυσικών φαινομένων. Έχει συγγράψει με τους συνεργάτες του περί τις 300 εργασίες με μεγάλη απήχηση στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο τίτλος της απόψινής ομιλίας του ακαδημαϊκού κυρίου Βαγιανά είναι «Ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια και νετρίνα. Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, κατά τον ποιητή». Θα απολαύσουμε τον κύριο Βαγιανά στο πόντιουμ. Ευχαριστώ. Γενική Γραμματέα της Ακαδημίας. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι απόψε εδώ και βλέπω πολλά πρόσωπα αγαπημένα από το παρελθόν, παλιούς μου μαθητές, παλιούς μου συναδέλφους, μερικούς από τους πιο διακεκριμένους στον κόσμο, στον τομέα τους. Έναν μαθηματικό βλέπω ανάμεσά τους και χαίρομαι πάρα πολύ τον κύριο Αρετάκη, θα τον έχετε ειδικό στη σχετικότητα. Στα μαθηματικά είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Χαίρομαι για όλους το ίδιο. Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια και νετρίνα, αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας. Και θα δούμε γιατί διάλεξα αυτό τον τίτλο, πέρα από την προφανή μου αγάπη για τον έναν από τους εθνικούς μας ποιητές που έχει γράψει αυτούς τους στίχους. Κάτσε να δω, θα το βρω. Λοιπόν, πριν από ένα περίπου μήνα, το CERN, όλοι το ξέρετε, το Κέντρο των Πυρηνικών Ερευνών της Ευρώπης, έβγαλε μία ανακοίνωση η οποία έλεγε τα εξής, ότι σε συγκρούσεις πρωτονίων-πρωτονίων παράγονται νετρίνα. Γιατί είναι αυτό τόσο σημαντικό? Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρότυπο που οι πάντες ως τώρα στον κόσμο της φυσικής πιστεύουν, τα πρωτόνια είναι σωματίδια τα οποία δεν σπάνε με τίποτα. Έχω συνεργαστεί με το CERN και εγώ και η ερευνητική μου ομάδα που είναι εδώ πέρα περισσότερη με το CERN, και από τα αποτελέσματα που αναλύαμε, που μας δίνανε για να αναλύσουμε, φαινόταν καθαρά ότι χάνεται ενέργεια. Τους το λέγαμε, τους το δίναμε σε αναφορές. Χάνεται ενέργεια, άρα τους λέγαμε πρέπει να παράγονται άλλα σωματίδια. Όχι, λέει, δεν σπάνε τα πρωτόνια. Μα και αν σπάσουν, λέει, σχηματίζουν άλλα αδρόνια. Υπάρχει, λέει, ένα πράγμα που λέγεται αρχή της διατήρησης των αδρονίων. Εν πάση περιπτώσει, και εμείς δεν δώσαμε συνέχεια στο θέμα. Και όταν βγήκε αυτή η ανακοίνωση, θέλουμε ακόμα με τους συνεργάτες να τους στείλουμε ένα γράμμα. Μπράβο, παιδιά, για την ανακοίνωσή σας. Αλλά κοιτάξτε, αυτά τα είχαμε παρατηρήσει και εμείς μαζί εδώ και χρόνια, εδώ και 4 χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει ποιος το παρατήρησε πρώτος. Αλλά σημασία έχει ότι είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για τη φυσική και για τον κόσμο μας, όπως θα δούμε, αυτή η παρατήρηση. Ότι τα πρωτόνια δεν είναι αθάνατα όπως τα θεωρούμε, αλλά περιέχουν μέσα τους νετρίνα. Φοβερά σημαντικό. Εμείς, από τη μεριά μας στην Ελλάδα, εδώ και 12 χρόνια, έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο το οποίο λέγεται RLM, Rotating Lepton Model, το μοντέλο των περιστρεφωμένων νετρίνων, που το βλέπετε εδώ. Το οποίο τι λέει? Ότι το πρωτόνιο είναι μια τριάδα νετρίνων που γυρίζουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, θα την υπολογίσουμε μαζί. Στη μέση υπάρχει ένα ποζιτρόνιο που δίνει το φορτίο. Το ποζιτρόνιο, σας θυμίζω, είναι το αντισωμάτιο του ηλεκτρονίου.
Έχει την ίδια μάζα με το ηλεκτρόνιο, απλώς το ηλεκτρόνιο έχει αρνητικό φορτίο, το ποζιτρόνιο θετικό. Κάθεται λοιπόν στη μέση εκεί αυτό, έχουν μαζευτεί ολόγυρά του και γυρίζουν σαν τρελά τα τρία νετρίνα. Λόγω του Αϊνστάιν και της ειδικής σχετικότητας έτσι δημιουργείται η μάζα του πρωτονίου. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι η μάζα του πρωτονίου είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο-δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του νετρίνου. Γι' αυτό δεν πήγαινε στο μυαλό κανενός μέχρι όταν βγάλαμε αυτά τα πρώτα paper, ότι τα νετρίνα έχουν καμιά σχέση με τα πρωτόνια. Όμως, μια τέτοια σκέψη ξεχνάει τον Αϊνστάιν, ξεχνάει την ειδική σχετικότητα. Και όμως θα δούμε, βγαίνουν όλα με ακρίβεια 1% όταν λάβουμε υπόψη μας τον Αϊνστάιν. Δεν επιτρέπεται να τον ξεχνάμε όταν δουλεύουμε για τόσο ταχαία συστήματα. Ωραία, προχωράμε λοιπόν να δούμε. Άρα, παράγονται νετρίνα. Αυτή λοιπόν η. Για να δούμε λίγο το είδος των πειραματικών διατάξεων που χρειάζονται για να μπορέσει κανείς να ανιχνεύσει τα νετρίνα. Γιατί είναι τόσο μικρά. Είναι τρομερά δύσκολο να τα ανιχνεύσεις. Εδώ λοιπόν είναι ένα από τα εργαστήρια του CERN που κατάφεραν να τα μετρήσουν. Λέγεται Large Hadron Collider, δηλαδή βάζουν και συγκρούονται αδρόνια. Αδρόνιο είναι το πρωτόνιο, το νετρόνιο, όλα τα βαριά σύνθετα σωματίδια και καταφέρανε και το ανιχνεύσανε. Επίσης, για να καταλάβετε τι χώρο πιάνουν αυτές οι διατάξεις, κοιτάξτε, αυτό το phaser είναι ο ανιχνευτής που φτιάχτηκε για να μπορεί να μετρήσει τα νετρίνα. Αυτό εδώ είναι ένα τούνελ τεράστιο που ανοίξει στο LHC. Εκεί επιταχύνονται σωματίδια για να συγκρουστούν μετά μέσα στο Atlas και να δουν τι σωματίδια άλλα προκύπτουν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, μιλάμε για εγκαταστάσεις τεράστιες. Κρατάμε λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα του CERN, που ήταν πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες πριν από ένα περίπου μήνα, και πάμε να τα πάρουμε όλα τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι τελικά, ποια είναι η δομή ενός ατόμου. Από τα χρόνια γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα, που καταλάβανε ότι όλα αποτελούνται από άτομα. Εδώ δείχνουμε ένα χαρακτηριστικό άτομο, ένα άτομο ηλίου. Το ήλιο, σας θυμίζω, είναι μετά το υδρογόνο το δεύτερο στοιχείο. Έχει μέσα του 2 πρωτόνια ο πυρήνας του. Να, εδώ τα βλέπετε. Αυτό είναι ο πυρήνας και γύρω-γύρω είναι το ηλεκτρονιακό νέφος. Αυτό είναι ένα άτομο, λοιπόν, ηλίου. Να πω ότι αυτό δεν είναι σε αναλογία. Δηλαδή, ο πυρήνας είναι πολύ μικρός σε σχέση με το ηλεκτρονιακό νέφος. Αν ήταν ζωγραφισμένο ανάλογα με τις πραγματικές τους διαστάσεις, το ηλεκτρονιακό νέφος θα έφτανε περίπου μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Τόσο μικρός είναι ο πυρήνας σε σχέση με το ηλεκτρονιακό νέφος, έτσι. Αλλά εδώ, χάρη την οικονομία, το δείχνουμε έτσι και πάμε να επικεντρωθούμε μέσα στα πρωτόνια. Γιατί εμείς εδώ θα μπούμε σήμερα να δούμε στα πρωτόνια και τα νετρόνια τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα μπούμε με το θάρρος που μας δίνει το μοντέλο του Bohr στη χημεία. Αυτό είναι που έχουμε κάνει το καινούριο. Για πρώτη φορά θα πάμε να εφαρμόσουμε τη σχετικότητα σε νάνο αποστάσεις, σε πολύ μικρές αποστάσεις. Θα μπούμε με θάρρος μέσα στο πρωτόνιο και θα δείτε ότι θα βγάλουμε άκρη. Καλύτερα από όπου θα μπορούσε να φανταστεί κανείς και θα δούμε τον λόγο που παίρνουμε αποτελέσματα με τέτοια μεγάλη ακρίβεια. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον πυρήνα μέσα που έχει τα 2 πρωτόνια, την περίπτωση του ηλίου, και 2 νετρόνια. Τώρα, αν κοιτάξουμε μέσα στο πρωτόνιο, βλέπετε ότι έχει 3 άλλα σωματίδια. Είναι αυτά που λένε quarks. Και έχουν περίεργα ονόματα, up, down κτλ. Άρα, εδώ βλέπουμε ότι το πρωτόνιο έχει 2 quark τύπου U. Αυτό λέγεται δηλαδή U-U-D σωματίδιο. Έχει 2 quark που είναι U και 1 που είναι D. Ενώ αντίθετα το νετρόνιο είναι U-D-D. Έχει 1 U και 2 D. Λοιπόν, πάμε πιο πέρα και βάζουμε μία νέα παράμετρο στην εξίσωσή μας. Αυτά είναι που λέει το καθιερωμένο πρότυπο, το standard model, που το πιστεύουμε όλοι τα τελευταία 40 χρόνια. Ένας από τους 4 δημιουργούς ήταν και ένας διαπρεπής Έλληνας φυσικός, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος ζει ακόμα στο Παρίσι, εξαιρετικός φυσικός. Οι άλλοι 3 πήραν και Νόμπελ. Ο δικός μας ο Ηλιόπουλος δεν το πήρε τελικά. Κρίμα ήταν, κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η ιστορία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι είναι τα νετρίνα. Είναι τα ελαφρύτερα και πολυπληθέστερα σωματίδια στο σύμπαν. Είναι περίπου 10 στην 90. Αυτό είναι πραγματικά τεράστιο αριθμό. Και είναι και τα ελαφρύτερα. Η μάζα του και αυτέ τι μονάδε θα χρησιμοποιούμε σήμερα των φυσικών είναι από 1 έως 1000 μιλιβί, δηλαδή είναι της τάξης του 1 EV ανά σε τετράγωνο. Σκεφτείτε ότι το πρωτόνιο έχει μάζα 1 δισεκατομμύριο EV ανά σε τετράγωνο. Δηλαδή, το πρωτόνιο είναι 1 εκατομμύριο εκατομμύρια φορές βαρύτερο από το νετρίνο.
Και η πρώτη σκέψη, βέβαια, ενός κάθε λογικού ανθρώπου ήταν ότι τώρα τρέχα γύρευε τι λέει ο Βαγενάς και οι συνεργάτες του, ότι με τρία νετρίνα θα φτιάξουν πρωτόνια. Αυτή η σκέψη αρχικά φαίνεται λογική, κάνει ένα τεράστιο λάθος. Ξεχνάει τον Αϊνστάιν. Ξεχνάει τον Αϊνστάιν, ο οποίος έδειξε και παληθεύτηκε με τις ατομικές βόμβες και με όλα αυτά, ότι όταν τρέχει ένα σωματίδιο με μεγάλη ταχύτητα, η μάζα του αυξάνεται. Αυξάνεται τεράστια. Θα δούμε σήμερα πόσο αυξάνεται, πόσες τάξεις μεγέθους. Και αυτό το ασήμαντο νετρίνο είναι μια τεράστια μάζα. Αυτό είναι και το μυστικό, το πώς έχουν φτιαχτεί τα πρωτόνια και τα νετρόνια, και άρα γι' αυτό λέμε και έτσι είναι ότι τα ηλεκτρόνια και τα ποζιτρόνια έχουν δράσει σαν καταλύτες για να φτιαχτούν τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Δηλαδή αυτά μαζέψανε τα νετρίνα, τα επιταχύνανε, θα δούμε και ένα animation στο τέλος, και φτιάχτηκαν τα πρωτόνια, τα νετρόνια και ο κόσμος που ξέρουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Γιατί ένας θα σκέφτεται, εσείς που ήσασταν χημικοί, μηχανικοί, μπήκατε σε αυτά τα πράγματα? Μπήκαμε γιατί είναι κατάλυση τελικά. Είναι κατάλυση, είναι δικιά μας περιοχή. Περιέχει και τη χημεία, περιέχει και τη φυσική, αλλά είναι δικιά μας περιοχή. Εγώ από το 1973 κάνω κατάλυση με τους συνεργάτες μου. Χημική κατάλυση, αλλά οι αρχές είναι οι ίδιες. Και έχουμε μεγαλώσει και με το μοντέλο του Μπορ για το άτομο του υδρογόνου. Άρα, τι φυσικότερο το να φτιάξουμε το μοντέλο που θα δείτε για τα περιστρεφόμενα νετρίνα. Άρα είχαμε τη σωστή παιδεία για να φτιάξουμε αυτό που φτιάξαμε. Δεν ήταν τυχαίο. Και βέβαια έχουμε και εξαιρετικούς συνεργάτες. Λοιπόν, αυτά τα ανακάλυψε ο Παολί. Αυτός ήταν ένας φυσικός αυστριακός διαπρεπής, ο οποίος το 1937 ήταν και γνωστός για τα γλέντια του. Έστειλε ένα γράμμα που τρόμαξε όλους τους φίλους. Λέει, βρίσκομαι σε τραγική κατάσταση, σκέφτομαι ακόμα και να αυτοκτονήσω, λέει. Αλλά έχω ανακαλύψει κάποια σωματίδια που είναι τόσο μικρά που δεν μπορώ να τα ανιχνεύσω. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν έκανε το απονοημένο διάβημα, και είναι αλήθεια ότι πέρασαν 20 χρόνια περίπου, μέχρι που δύο Αμερικάνοι, ο Ρέιν και ο Κάουεν, κάπου στην Τακότα κατάφεραν σε ένα ορυχείο και απομόνωσαν αυτά τα νετρίνα. Ήταν τρομερά δύσκολο να απομονωθούν, ακριβώς επειδή είναι τόσο ελαφριά. Και να τώρα, ποιο είναι το καθιερωμένο πρότυπο, το οποίο αποτελεί το Ευαγγέλιο σήμερα των φυσικών. Λοιπόν, Standard Model of Elementary Particles. Το είπε ότι ο Ηλιόπουλος, ο δικός μας εξαιρετικός επιστήμονας, είναι ένας από τους τέσσερις θεμελιωτές αυτού του πράγματος. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά. Εδώ κάτω είναι τα τρία νετρίνα. Ξέχασα να σας πω ότι υπάρχουν τρία νετρίνα με τρεις διαφορετικές μάζες. Εδώ είναι ηλέκτρον νιουτρίνο, μείον νιουτρίνο, τάου νιουτρίνο. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μια άλλη σύμβαση που αφορά τις μάζες και όχι με ποιο σωματίδιο μαζί βγαίνουν. Δηλαδή, όταν λένε ηλεκτρονιουτρίνο, τι σημαίνει? Ότι αυτό το νετρίνο, όταν βγαίνει, συνοδεύεται πάντα από ένα ηλεκτρόνιο. Στο τέλος της ομιλίας μου θα έχουμε καταλάβει γιατί γίνεται αυτό. Αλλά πιο απλά να το καταλάβουμε στην αρχή είναι ότι υπάρχουν τρία νετρίνα, τα έφτιαξε η φύση με τρεις διαφορετικές μάζες. Μάλιστα, υπάρχει το μυστήριο που ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει. Το πηλίκο αυτών των μαζών είναι 2 επί π, 6,28. Κάτι λέει αυτό. Με τους συνεργάτες μου, που με τιμούν και αυτή σήμερα με την παρουσία της, ψάχνουμε να καταλάβουμε γεωμετρικά τι ακριβώς αυτό σημαίνει. Λοιπόν, εδώ είναι τα τρία νετρίνα. Εδώ είναι το ηλεκτρόνιο, που όλοι το ξέρουμε. Και υπάρχει το μειόνιο, το τάου. Και εδώ είναι τα quarks. Θα δούμε τι είναι τα quarks. Έχουν μεγάλες μάζες, όπως τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Εδώ υπάρχει το γκλουόνιο. Αυτό που κάνει, υποτίθεται, να κολλάνε όλα αυτά τα σωματίδια μαζί. Είναι το γνωστό μας φωτόνιο. Θα δούμε αν υπάρχει και τι είναι αυτό. Και τα τρία μποζόνια, το W, το Z, το Higgs. Η πρώτη εικόνα που παίρνει κανείς, ένας χημικός μηχανικός που πάει να μπει σε αυτή την περιοχή, είναι ότι, Παναγία μου, τι είναι αυτή η ζούγκλα εδώ πέρα, πώς θα τα βγάλω πέρα, τι είναι όλα αυτά τα θηρία. Θα δείτε όμως ότι τελικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, προχωράμε. Άμεσα ερωτήματα που δημιουργούνται από τα πειράματα του CERN σε σχέση με το καθιερωμένο πρότυπο. Πρώτον, γιατί από τη διάσπαση των πρωτονίων δεν παράγονται quarks αλλά νετρίνα? Μας λέει για το στάνταρ μοντέλο και το πιστεύουμε ότι μέσα στο πρωτόνιο υπάρχουν τα quarks. Έσπασε το πρωτόνιο, γιατί δεν βγήκαν quarks και βγήκαν νετρίνα? Ερώτημα ένα. Δεύτερον, αν υποτεθεί ότι τα πρωτόνια είναι φτιαγμένα από νετρίνα, αντίθετα με το στάνταρ μοντέλο, τότε πώς η μάζα τους είναι 10 δισεκατομμύρια φορές μικρότερη από τη μάζα των νετρίνων? Και λέει κανείς, η μόνη πιθανή εξήγηση τότε είναι τα νετρίνα να δημιουργήσουν μάζα. Μα πώς μπορούν τα νετρίνα τα καημένα να δημιουργήσουν μάζα? Τώρα σας έχω πει την απάντηση. Την απάντηση την έχει δώσει ο Μέγας Αϊνστάιν. Ο μόνος τρόπος για τα νετρίνα να δημιουργήσουν μάζα είναι να επιταχυνθούν σε τρομερά μεγάλες ταχύτητες. Και πώς θα επιταχυνθούν σε πολύ μεγάλες ταχύτητες? Χρειάζεται ένα τεράστιο σώμα δίπλα να τα τραβήξει.
Και ποιο είναι το τεράστιο σώμα, το ηλεκτρόνιο ή το ποζιτρόνιο. Αυτός είναι ο μηχανισμός που έχει φτιαχτεί ο κόσμος μας. Ειλικρινά και θα το αποδείξουμε με νούμερα σήμερα. Είναι ένας τρομερά έξυπνος τρόπος. Δηλαδή, η φύση έφτιαξε τα νετρίνα, που είναι παντού ολόκληρά μας, δεν μπορούμε να τα δούμε, και έφτιαξε τα ηλεκτρόνια και τα ποζιτρόνια. Τα οποία είναι τεράστια, είναι ογκόλυθοι, είναι εκατομμύρια φορές βαρύτερα από τα νετρίνα. Τρέχουν κατά πάνω τα νετρίνα να πέσουν απάνω τους και εμπλέκονται σε κυκλικές τροχές. Και έτσι γίνεται ο κόσμος. Γι' αυτό έχω δώσει τον τίτλο που έχω δώσει στην ομιλία μας. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι ήρωες που κατάφεραν και μέτρησαν αυτές τις τρομερές μικρές μάζες. Τους βλέπετε εδώ. Είναι ο Κατζίτα στην Ιαπωνία και ο Μακδόναλντ στον Καναδά. Πολλά χρόνια το πέδεψαν. Ο Κατζίτα, καταλαβαίνετε τι πιστικός ήταν για να πείσει τη Ιαπωνέζικη κυβέρνηση να του φτιάξουν αυτό εδώ το παρατηρητήριο, το οποίο είναι σε βάθος ένα χιλιόμετρο μέσα στο έδαφος. Λέγεται Σούπερ Καμιοκάντε. Κάθε μια από αυτές τις μπάλες της γυάλινης είναι ένας φωτοπολαπλασιαστής. Λένε ότι είναι τόσο ευαίσθητη που αν ανάψει ένα φακό στη σελήνη θα τον πιάσει αυτός ο φωτοπολαπλασιαστής το φως του. Τόσο ευαίσθητη είναι. Και για να καταλάβουμε και το μέγεθος, αυτή εδώ είναι μια βάρκα που περιέχει δύο ερευνητές που έχουν πάει κάτι να επιδιορθώσουν σε ένα από αυτούς τους φωτοπολαπλασιαστές. Και να τα αποτελέσματά τους. Τι είναι, ότι όντως υπάρχουν τρία νετρίνα με μάζες μία, ένα, μη δύο, μη τρία. Το πηλίκο, το έχουμε παρατηρήσει πρώτα εμείς και οι συνεργάτες μου, είναι 2π, 6,28. Μπορούμε να το συζητήσουμε στο τέλος και να σκεφτείτε και εσείς τι μπορεί να σημαίνει. Και το ελαφρύτερο έχει μάζα μόνο 1 μιλιδί ανά σε τετράγωνο. Και να θυμίζω, το πρωτόνιο και το νετρόνιο έχουν μάζα 1 δισεκατομμύριο υβ. Άρα μιλάμε για 12 τάξεις μεγέθους. 1 εκατομμύριο εκατομμύρια φορές βαρύτερο είναι το πρωτόνιο και το νετρόνιο από τα νετρίνα. Αυτό είναι το θαύμα της ειδικής σχετικότητας του Αϊνστάιν. Το τονίζω της ειδικής και όχι της γενικής. Γιατί πολλοί μου λένε και εμένα, Κώστα, πρέπει να βάλετε γενική για να είναι όλα σωστά. Εγώ λέω, παιδιά, δεν ξέρω. Θα δείτε τι εκπληκτική συμφωνία που έχουμε το πείραμα και το αφήνω σε εσάς να βάλετε τη γενική για να προχωρήσετε πιο πέρα. Αλλά εμείς αυτά μπορούσαμε, αυτά κάνουμε. Λοιπόν, προχωράμε τώρα και να δούμε αυτό ακριβώς που συζητούσαμε. Εδώ έχω έναν άξονα της μάζας από κάτω. Να τα μιλιβή, εδώ είναι τα τρία νετρίνα μας, μάζες της τάξης του 1 μιλιβή. Εδώ είναι το πρωτόνιο και το νετρόνιο. Να, που σας έλεγα, είναι στα γίγκα υβ. 12 τάξεις μεγέθους. 1 εκατομμύριο εκατομμύρια φορές μεγαλύτερο. Και έχει κανείς το ερώτημα, μα τι κάνουν αυτά τα νετρίνα τα τόσο μικρά σε σχέση με τα βαριόνια εδώ πέρα. Και με τα κουάρξ τα οποία έχουν βρεθεί να έχουν τόσο τεράστια μάζα. Θα δούμε την απάντηση. Πριν δούμε την απάντηση, ας δούμε λίγο περισσότερο να μάθουμε για τα νετρίνα. Τα νετρίνα είναι δύο ειδών. Αυτά που είναι ελεύθερα είναι αυτά που αναπνέουμε εδώ ολόγυρά μας, είναι παντού. 10 με 40 δισεκατομμύρια νετρίνα διαπερνούν κάθε τετραγωνικό εκατοστό του σώματός μας κάθε δευτερόλεπτο. Δηλαδή ζούμε μέσα σε ένα ωκεανό από τα νετρίνα. Ποτέ δεν τα καταλαβαίνουμε γιατί είναι τόσο μικρά που δεν παίρνουμε ειδήσεις τίποτα. Όμως δεν πειράζουν κανένα. Και υπάρχουν και τα δέσμια, τα οποία όπως θα δούμε πιάνουν αυτές τις τριάδες που λέγαμε και φτιάχνουν την ύλη όπως την ξέρουμε. Θα το δούμε. Πάμε λοιπόν λίγο να εξετάσουμε τα ελεύθερα. Εμείς είχαμε την εξής περιέργεια. Πάντα ένιωθα μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την περίφημη εξίσωση Newton-Laplace, την οποία μαθαίναμε στη φυσικοχημία και στο Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο, που μας δίνει την ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος. Και τι μας λέει αυτό, που ισχύει για όλα τα κύματα. Ότι η ταχύτητα του κύματος είναι 5 κ Boltzmann T, κ Boltzmann είναι σταθερά του Boltzmann T, η απόλυτη θερμοκρασία, διά μη 1. Το μη 1 είναι η μάζα του ταλαντουμένου σωματιδίου. Δηλαδή θέλουμε να δούμε την ταχύτητα του ήχου ή θα βάλουμε τη μάζα του νετρονίου, ολόγυρά μας, ή του οξυγόνου, είναι περίπου ίδιες, εντάξει. Οπότε, βάζοντας αυτό μέσα, υπολογίζει κανένας την ταχύτητα του ήχου. Πάμε να δούμε τι γίνεται όταν βάλει μια μικρότερη μάζα εκεί. Θα έχετε αρχίσει να υποψιάζετε τι θα συμβεί. Λοιπόν, εδώ κάνουμε γραφική παράσταση σαν συνάρτηση της μάζας του ταλαντωμένου σωματιδίου της ταχύτητας διάδοσης του κύματος. Εδώ, να, αυτά που λέγαμε. Αν βάλουμε τη μάζα του αργού ή του οξυγόνου, το ίδιο πράγμα είναι περίπου, πιάνουμε την ταχύτητα του ήχου, που είναι 300 μέτρα ένα δευτερόλεπτο. Το μαθαίναμε αυτό από το Λύκειο. Σιγά-σιγά τώρα αρχίσουμε να μικραίνουμε τη μάζα και πάμε να συγκεντρωθούμε σε αυτή την περιοχή. Μικραίνουμε τη μάζα. Εδώ κάνουμε γραφική παράσταση ταχύτητα κύματος δια σε και φτάνουμε τη μονάδα ακριβώς στη μάζα του μικρότερου νετρίνου. Καταλαβαίνετε τη χαρά μας
όταν το βρήκαμε αυτό το πράγμα. Και το βρήκαμε χάρη στην πολύ έξυπνη ιδέα του κυρίου Τσούση που είναι εδώ και με παρατηρεί γελώντας, γιατί επί μέρες ξέραμε ότι ήμασταν πολύ κοντά. Είναι σαν να παίζεις ποδόσφαιρο και να χτυπάς συνέχεια κόρνερ και να μην μπαίνει μέσα η μπάλα. Και μου λέει, κύριε Βαγενά, γιατί δεν ξέραμε τι θερμοκρασία να βάλουμε. Βάζαμε 300 Κέλβιν, μου λέει στην άλλη άκρη του σύμπαντος, πού ξέρουν τι είναι 300 Κέλβιν. Μόλις βάλαμε, γιατί το Cosmic Background Radiation Temperature, τη θερμοκρασία, την απόλυτη του κενού, που είναι αυτή που μετρά στη νύχτα, όπου και να κοιτάξει τον ουρανό, μπαμ, βγήκε η ταχύτητα του φωτός. Μέγας είσαι, κύριε, λοιπόν, και θα βαστά το έργο σου. Και άρα δηλαδή μπορούμε να υπολογίσουμε με αυτόν τον τύπο την ταχύτητα του φωτός. Και τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, κάτσε δύο λεφτά. Τι είναι το φως. Αυτό είναι ένα ερώτημα που επί αιώνες απασχολούσε τον κόσμο. Ο Μάξουελ μας έλεγε ότι είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Αυτό το, όταν ρώταγες τι θα πει ηλεκτρομαγνητικά, κανείς δεν σου δίνει σίγουρη απάντηση. Ο Αϊνστάιν ήρθε και μας είπε, παιδιά, είναι φωτόνια, είναι σωματίδια, που επίσης διαδίδονται στο κενό. Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έρχεται ο Κατζίτα και όλοι οι άλλοι και μας λέει απλούστατα ότι είναι κύμα, τα κυματισμοί είναι στα νετρίνα, έτσι μπορούμε να το φανταστούμε. Το δημοσίευσαν στο καλύτερο περιοδικό φυσικοχημίας πέρσι, με τους συνεργάτες μου Τσούση και Γρηγορίου, και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρχει και σε όλα τα βιβλία. Το φως είναι απλώς κύματα μέσα στο νετρίν, από νετρίνα εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Και αυτό μάλιστα, ξέρετε, εξηγεί κάτι, με ρώταγε μια παλιά μας φοιτήτρια πριν λίγο. Μα πώς μπορούμε να έρχονται πρώτα τα νετρίνα, να είναι γρηγορότερα τα νετρίνα από το φως, αφού μας μαθαίνουν ότι τίποτα δεν είναι πιο γρήγορο από το φως. Αυτή είναι η ταχύτητα μέσα σε ένα συντεταγμένο πεδίο με νετρίνα. Όταν γίνεται μια έκρηξη σούπερνόβα, πρώτα έρχονται τα νετρίνα και μάλιστα επί μέρες οι ερευνητές νετρίνων σε όλο τον κόσμο πανηγυρίζουν και προσπαθούν να τα ανιχνεύσουν και μετά φτάνει το φως. Δηλαδή τα νετρίνα τρέχουν πιο γρήγορα το φως για αρκετές μέρες. Γιατί αυτά είναι άταχτα. Όπως θα βγήκαν, ήρθαν από την έκρηξη. Μετά, όταν μαζευτούν αρκετά, σχηματίζεται το τρισδιάστατο πλέγμα τους και αρχίζει και έρχεται με την κανονική ταχύτητα του φωτός. Άρα, έχουμε τώρα μια πολύ καλύτερη εικόνα. Να, αυτό είναι η δημοσίευσή μας στο General Physical Chemistry πέρσι το καλοκαίρι. Θα τα αφήσουμε λοιπόν τα ελεύθερα νετρίνα, να πούμε απλώς πόσο τυχεροί είμαστε οι άνθρωποι και οι άλλοι ζώντες οργανισμοί βέβαια, που έχουμε δύο σένσορες απάνω μας, δύο ανιχνευτές, μία σε περιοχές συχνοτήτων που ακούνε τα αυτιά μας, που είναι κύματα μέσω του αζότου, του οξυγόνου, των άλλων μορίων που είναι στην ατμόσφαιρα, και τα μάτια μας που μας επιτρέπουν να βλέπουμε σε αυτή την περιοχή εδώ, που είναι η περιοχή των ταλαντώσεων των νετρίνων. Έτσι έχουμε μια πολύ καλύτερη ικανότητα προσαρμογής στο περιβάλλον και αμήνη στα παλιά χρόνια, όταν ναι, οι άνθρωποι ζούσαν απομονωμένοι στα δάση και όπου ζούσαν. Λοιπόν, άρα είδαμε ότι τα νετρίνα είναι δύο ειδών, τα ελεύθερα και τα δέσμια, και πάμε λίγο τώρα να μάθουμε για τα δέσμια, που εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον απ' όλα. Όταν ξεκίνησα και μπήκα σε αυτή την περιοχή πριν περίπου 15 χρόνια, αγόρασα ένα πολύ καλό βιβλίο, το συνιστώ σε όλους που θέλουν να μπουν, του Γκρίφιθς, κάτι σαν Ευαγγέλιο τότε, εισαγωγή στα θεμελιώδη σωματίδια. Και άρχισα να μελετάω, να μάθω την ονοματολογία και όλα αυτά. Και είδα τις πρώτες 15 σελίδες ήταν όλο πίνακες σαν αυτόν. Η αριστερά ήταν το όνομα του σωματιδίου, ηλεκτρόνιο, νετρίνο κτλ. Και δεξιά το φορτίο του, η μάζα του, και τελικά εδώ principal decays, δηλαδή σε τι διασπάται. Και το ερώτημα που είχα στο μυαλό μου είναι, μα μήπως υπάρχουν και κάποια σωματίδια που δεν διασπώνται και ποια είναι αυτά. Και αφού το ψάξα καμιά 15 μέρες, βρήκα και ξέρω ότι κι εσείς θα υποψιάζεστε ποια είναι. Είναι μόνο 5. Και ποια είναι αυτά, είναι και πολύ εύκολο να τα θυμόμαστε. Το ηλεκτρόνιο, το ποζιτρόνιο και τα τρία νετρίνα. Όλα τα άλλα σπάνε τελικά σε αυτά. Αυτό δεν το έχω διαγραμμένο σε κανένα βιβλίο φυσικής. Τολμώ να πω ότι σαν φυσική, σαν μηχανική, με την υπομονή που έχουμε, κάτσαμε, το ψάξαμε, τα βρήκαμε. Αυτά είναι τα 5 και κανένας δεν έχει ποτέ πει τα 20 χρόνια που δημοσιεύουμε σε αυτή την περιοχή ότι είναι κάτι το διαφορετικό. Αυτά είναι μόνο. Αυτά είναι τα δημοκρίτια σωματίδια στο σύμπαν μας. Επομένως, όλα τα σύνθετα σωματίδια μπορούν να δημιουργηθούν από νετρίνα, ποζιτρόνια και ηλεκτρόνια. Και τώρα λέω εδώ, και όταν το έγραφα, δεν ήμασταν και απόλυτα σίγουροι ότι τα δύο τελευταία, τα ποζιτρόνια και τα ηλεκτρόνια, δρούν ταυτοχρόνως ως καταλύτες αλλά και ως δομικά στοιχεία των συνθέτων σωματιδίων. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Χωρίς τα ηλεκτρόνια και τα ποζιτρόνια, δεν θα είχαν μπορέσει τα νετρία να κολλήσουν και να φτιάξουν τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τελικά εμάς. Χρειαζόντουσαν αυτούς τους καταλύτες και θα δούμε γιατί.
Πάμε λοιπόν, ξεκινώντας την προσπάθειά μας να καταλάβουμε γιατί, να σταματήσουμε στον Niels Bohr. Θα μπορούσε να πει κανένας και η φυσική τον θεωρούν δικό τους και η χημική δικό τους. Τελικά ανήκει και στους δύο. Έφτιαξε αυτό το πολύ ωραίο μοντέλο που όλοι κάποτε το μάθαμε στο Λύκειο και μετά στο Πανεπιστήμιο ενδεχομένως. Το μοντέλο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου. Τι μας είπε λοιπόν ο Bohr, ότι το άτομο του υδρογόνου είναι απλά ένα πρωτόνιο στη μέση και γύρω-γύρω γυρίζει ένα ηλεκτρόνιο. Και έγραψε και αυτή την εξίωση της κίνησης. Να θυμάστε και από το γυμνάσιο, η κεντρομόλος δύναμη είναι mv τετράγωνο προς r. Δεξιά βάζουμε την ηλεκτροστατική δύναμη. Εδώ είναι νόμος Νεύτωνα, εδώ είναι νόμος Κουλόμπ. Και έτσι έφτιαξε το μοντέλο του Bohr που στη χημεία έκανε θράψη. Βέβαια, μόνο για το άτομο του υδρογόνου, όταν πάμε πιο σύνθετα και θα το δούμε γιατί δεν δίνει καλή συμφωνία με το πείραμα. Πάμε λοιπόν στην Ακαδημία Αθηνών, το ίδιο όνομα με αυτό που βρισκόμαστε σήμερα. Ήταν λίγο μεγαλύτερη τότε και λίγο ωραιότερη. Και βέβαια να γνωρίζετε και αυτούς που ξεχωρίζουν στη μέση εδώ. Αυτός είναι ένας πίνακας του Ρούμπιν. Αυτοί που ξεχωρίζουν, τους αναγνωρίζετε. Αριστερά ο Μέγας Πλάτων, δεξιά ο Μέγας Αριστοτέλης. Και είναι γύρω στο 370 π.Χ. Και τι μπορεί να λένε τώρα ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω τι ακριβώς λένε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά να σας πω τι έχει πει ο ένας και τι ο άλλος και πώς αυτά που είπανε είναι αληθινά και μας οδήγησαν στο μοντέλο των περιστρεφομένων νετρίνων. Ο Μεν Πλάτων λέει πάντα εκ τριγώνων συνέστηκαν. Στον Τίμιο τα λέει αυτά. Όλοι έχουν φτιαχτεί από τρίγωνα. Ο δε Αριστοτέλης συμπληρώνει πάντων έχει τη αιτία στην αρχή ο κύκλος. Να που λέγατε και τον κύριο Χιρέτα, τον φιλόλογο μας στο γυμνάσιο. Σωστά τα λέει και αυτός. Η αρχή των πάντων είναι η περιστροφική κίνηση. Τα έχουν πει οι άνθρωποι και να δούμε τώρα πώς βοήθησαν και οι νεότεροι γίγαντες. Πρώτος βέβαια ο Νεύτων, ο οποίος δημιουργεί τον νόμο του Νεύτωνα στο βαρυτικό, που τον βλέπουμε εδώ, τον ξέρουμε όλοι από το γυμνάσιο. Η δύναμη είναι σταθερά G επί τις δύο μάζες διά R τετράγωνα. Πάμε στον ακόμα πιο μεγάλο, τον Αϊνστάιν, ο οποίος το 1905 αναστατώνει όλο τον κόσμο, λέγοντάς μας ότι κάθε σώμα έχει τρεις μάζες. Τη μάζα ηρεμίας, στο πούμε μη-μηδέν, τη σχετικιστική μάζα, relativistic mass, που είναι το γάμα είναι αυτό εδώ που λέγεται παράγοντας του Λόρεντς. Προσέξτε αυτόν τον τύπο, είναι πολύ απλός. Αν το βέει η ταχύτητα ενός σώματος είναι μηδέν, το γάμα είναι μονάδα, δεν τρέχει τίποτα. Αν το βέει πλησιάσει το σε, αυτό πάει στο μηδέν, άρα το γάμα παίρνει φωτιά, τίνει στο άπειρο. Άρα δηλαδή τα σώματα που η μάζα τους που η ταχύτητά τους πλησιάζει τη σε, την ταχύτητα του φωτός, το γάμα γίνεται τεράστιο. Άρα και η μάζα τους γίνεται τεράστια. Αυτό είναι που έχουν ξεχάσει δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια ποιοι οι φυσικοί που έπρεπε να τον έχουν τον Αϊνστάιν σαν άγαλμα κάθε μέρα να τον βλέπουν, ξεχνάνε αυτόν τον τύπο. Και αναρωτιούνται πώς τα νετρίνα μπορεί να παίξουν με τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Μα φυσικά θα παίξουν. Λοιπόν, αυτή είναι η σχετικιστική μάζα και η αδρανειακή μάζα ακόμα περισσότερο. Γάμα κύβος επί μη μηδέν. Λοιπόν, αυτά τα προσυζήτησα. Όταν πρωτοσύζητησα, γύρισα στην Ελλάδα. Είχαμε ήδη φτιάξει αυτό το μοντέλο, δεν έγιναν δεκτό στην Ακαδημία. Με κάποιο διαπρεπή φυσικό το συζητάγαμε το θέμα και μου λέει: τι λες τώρα, ο Αϊνστάιν είπε γάμα και δεν είπε γάμα κύβος. Και του λέω: και εγώ βάζουμε 10.000 στοίχημα. Δεν θα πω ποτέ ποιο ήταν αυτό. Εκεί κόλωσε και έχω λυπηθεί που δεν του τα πήρα, γιατί πάντα μετά είναι βάρβαρο εχθρό του μοντέλου μα. Έπρεπε να του τα είχα πάρει για να τα έχει καταλάβει. Διότι, να το πω και για τους μηχανικούς, συνήθως εμείς άμα μάθουμε κάτι, το έχουμε μάθει βαθιά. Δεν το μαθαίνουμε έτσι γενικά. Λοιπόν, άρα αυτό είναι που ξεχνάμε, τη μεγάλη προσφορά του Αϊνστάιν με την ειδική σχετικότητα που θα δούμε έχει συντριπτικά αποτελέσματα. Βαρυτική μάζα, λοιπόν, είναι ίση με την αδρανειακή μάζα. Αυτή είναι η περίφημη equivalence principle, αρχή της ισοδυναμίας. Και άρα προκύπτει άμεσα ο σχετικιστικός νόμος του Νεύτωνα. Γιατί παίρνουμε τον νόμο του Νεύτωνα, όπως το ξέρουμε, και απλώς βάζουμε μέσα τις βαρυτικές μάζες. Αφού ενδιαφερόμαστε για τη βαρυτική δύναμη, προφανώς θα βάλουμε τις βαρυτικές μάζες. Ουδέν προφανέστερον αυτού. Και άρα, αν τα δύο σωματίδια είναι ίσα, παίρνουμε αυτόν τον τύπο. Η δύναμη είναι G, σταθερά της βαρύτητος, επί το τετράγωνο της μάζας, επί το γάμα στην έκτη δύναμη. Καταλαβαίνετε το γάμα στην έκτη. Πόσο μεγάλο μπορεί να γίνει όταν το γάμα μεγαλώσει. Η εξίσωση αυτή μας επιτρέπει να εκφράσουμε τη μάζα, τη δύναμη. Αλλά κάτι λείπει. Λείπει ακόμα ένας άγνωστος. Δηλαδή έχουμε τώρα δύο αγνώστους. Το γάμα, πόσο μεγάλο είναι,
και την ακτίνα, πόσο μεγάλη είναι. Και ευτυχώς έρχεται και μας σώζει ο Ντεμπρέγγι. Ο μεγάλος Ντεμπρέγγι, ο οποίος το 1920 περίπου, βλέπετε ότι έζησε 67 χρόνια μετά, βγάζει αυτόν τον τύπο, ο οποίος απλώς λέει ότι η στροφορμή, γιατί αυτό είναι το γάμα M0VR, λαμβάνοντας υπόψη και τον Αϊνστάιν, είδαμε το γάμα, είναι η σταθερά του Πλάνκ. Αυτό τι συμβαίνει, ότι η κίνηση του νετρίνου που γυρίζει γύρω-γύρω είναι όχι μόνο κίνηση σωματιδίου, αλλά έχει και ένα κυμπαντισμό μέσα της. Και όταν είδε, λέει ο Αϊνστάιν, αυτή την εξίσωση, τώρα είμαστε 1920, ο Ντεμπρέγγι είναι 25 ετών. Ο Αϊνστάιν είναι όριμος άνδρας, ξέρω εγώ, 55 ετών πόσο είναι, και ο Αϊνστάιν είπε, τώρα βλέπω το φως στην άκρη του τούνελ. Γιατί και αυτού του έλειπε μια εξίσωση. Και είδε μπροστά του την εξίσωση που του έλειπε. Βέβαια τότε δεν ξέρανε ακριβώς για νετρίνα και τέτοια, και αυτό το μοντέλο αυτό που έχουμε φτιάξει τώρα δεν το φτιάξει ο ίδιος ο Αϊνστάιν. Περίμενε λίγο 50 χρόνια μετά να βρεθούν κάτι περίεργοι σαν και εμάς να το φτιάξουν. Λοιπόν, πώς τα νετρίνα δημιούργησαν μάζα. Τώρα όλοι αυτοί οι μεγάλοι και ειδικά ο Νεύτων, ο Αϊνστάιν και ο Ντεμπρέγγι έχουν ετοιμάσει όλη την προηγούμενη δουλειά και εμάς αρκεί να τους αντιγράψουμε για να λύσουμε το μοντέλο μας. Λοιπόν, έχουμε αυτό το μοντέλο, είναι τρία νετρίνα που γυρίζουν γύρω-γύρω. Και αυτό βλέπετε, το πρωτοβγάλαμε ένα βιβλίο με τη Springer, με τον συνεργάτη μου, τον κύριο Σουεντίε, που είναι αρχιμηχανικός στα δηληστήρια. Δυστυχώς απόψε δεν μπορούσε να είναι κοντά μας. Gravity, Special Relativity and the Strong Force. Υπάρχει μια μικρή ιστορία για αυτό το βιβλίο που θα έπρεπε να το πω μαζί μου, αλλά την έλεγα σήμερα σε κάτι παλιούς μαθητές μου. Θα το πούμε. Υπήρξε ένας νομπελίστας, και το ονομάζω, ο Τχούφτ, φυσικός, ο οποίος το διάβασε το βιβλίο μας. Και έστειλε είτε λίγο είτε πολύ ένα γράμμα στην Springer, το μεγαλύτερο εκδοτικό οίκο, και απέτησε να αποσυρθεί αυτό το βιβλίο από την κυκλοφορία. Ήμαρτον Θεέ μου, στον 20ο αιώνα. Διότι ήταν έξυπνος και κατάλαβε ότι αυτό το paper σήμαινε το τέλος του καθιερωμένου προτύπου. Και το απέτησε. Και χρειάστηκε να βάλουμε Ελληνοαμερικάνους δικηγόρους και Εβραιοαμερικάνους, πολύ ικανούς, οι οποίοι το απόθεσαν αυτό. Πάλι έγινε πονηρία, γιατί βγήκε στο Physical Chemistry Section της Springer και όχι στο Sketo Physics. Τέλος πάντων, ας είναι καλά ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν ζει. Αλλά καταλάβετε ότι υπήρξαν φυσικοί που από την αρχή κατάλαβαν ότι εδώ πέστε κάτι πραγματικά πολύ σοβαρό, χωρίς να μπορούν να βρουν κάτι εναντίον του. Το μόνο κακό που έβρισκαν είναι ότι αυτό είναι κάτι που απλώς θα κατέρριπτε αργά ή γρήγορα το καθιερωμένο πρότυπο, για προφανείς λόγους. Δεν μπορείς να αγνοείς τον Αϊνστάιν όταν πας να φτιάξεις ένα μοντέλο για το πώς είναι φτιαγμένα αυτά τα σωματίδια που τρέχουν με αυτές τις ταχύτητες. Λοιπόν, σας είπα και αυτό, δεν έχει σημασία, αλλά για να καταλάβετε ότι ήταν λίγο διαπυρός και σιδήρου η πορεία μας μέχρι που τα τελευταία χρόνια μας κάλεσε η Springer να κάνουμε συμβόλαιο ότι κάναμε για να παραδώσουμε ένα νέο πολύ μεγαλύτερο βιβλίο τον ερχόμενο Μάιο με τους συνεργάτες μου. Λοιπόν, αυτό είναι το μοντέλο μας. Αυτές είναι οι δύο βασικές του εξισώσεις. Η από πάνω είναι η συνολική ενέργεια του. Είναι 3 επί γάμα επί μη 0 σε τετράγωνο, το 3 επειδή είναι 3 τα σωματίδια. Και αυτή είναι η εξίσωση Ντεμπρέγγι που είδαμε προηγουμένως. Και εδώ θα βάζουμε όλα μαζί και όλους αυτούς τους μεγάλους προγόνους, οι οποίοι έφτιαξαν ουσιαστικά με τα λόγια τους αυτό το μοντέλο. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε τα 3 νετρίνα που γυρίζουν και έχουμε 2 μόνο εξισώσεις, πολύ απλές. Η μία είναι η εξίσωση κίνησης. Θυμάστε από το Λύκειο, κεντρομόλος δύναμη MV τετράγωνο προς R. Βάζουμε και το γάμα του Αϊνστάιν μπροστά. Ίσον, βαρυτική δύναμη, G επί M τετράγωνο, διά R τετράγωνο. Βάζουμε και το γάμα στην έκτη λόγω του Αϊνστάιν, βάζουμε και το ρίζα 3 λόγω της τριγωνικής γεωμετρίας. Τελειώσαμε από εδώ και μόλις βάλουμε και την εξίσωση Ντεμπρέγγι, που δίνει πάλι εξίσωση ανάμεσα στο R και στο Γ, έχουμε τελειώσει, μπορούμε να λύσουμε και βγαίνει ο εξής τρομερά γλυκός και απλός τύπος για τη μάζα του συμπλόκ, του συνθέτου σωματιδίου. 3 εις 13 δωδεκάτη, κοντά στο 3 ένας αριθμός, HC δια G στην 1/6 δύναμη. Το HC δια G στην 1/2 έχει ένα όνομα στη φυσική, λέγεται η μάζα του Πλάνκ. Είναι τεράστιος αριθμός. Επί τη μάζα του νετρίνου στη 2/3 δύναμη. Και τώρα το θαύμα, μόλις βάλει κανείς τη μάζα του νετρίνου εδώ που μέτρησε ο Κατζήτα, βγαίνει με ακρίβεια 1% η μάζα του νετρονίου. Και καταλαβαίνετε την απίστευτη χαρά μας όταν είδαμε αυτό το πράγμα. Αντιστρόφως, μπορεί κανείς να βάλει σε αυτόν τον τύπο τη μάζα του νετρονίου και να υπολογίσει τη μάζα του νετρίνου, χωρίς να χρειάζεται να χτίσει ένα σούπερ καμιοκάντε για να το μετρήσει αυτό το πράγμα.
Εντάξει, βέβαια, ίσως να μην μας πιστεύανε αν δεν είχε χτίσει και ο Κατζίντα το σούπερ καμιοκάντε για να το δει αυτό το πράγμα. Άρα βλέπουμε ότι έχει εκπληκτική συμφωνία με το πείραμα, το μοντέλο των περιστρεφωμένων νετρίνων. Για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Το γάμα πόσο μεγάλο είναι τελικά? Είναι 7 επί 10 στην 9η, 7 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μάζα του νετρίνου έχει αυξηθεί 7 δισεκατομμύρια. Πρέπει κανείς πραγματικά να τον πιστεύει στον Αϊνστάιν για να το καταλάβει αυτό, αλλά πρέπει επίσης να μετρήσει τη μάζα του νετρίνου όπως μετρήθηκε για να το πιστέψει ακόμη περισσότερο αυτό. 7 δισεκατομμύρια βαρύτερο είναι το πρωτόνιο από το νετρίνο. Ωραία. Η δε ακτίνα πόση? 0,63 φεμτόμετρα. Σε εκπληκτική συμφωνία, κάναμε μεγάλα πανηγύρια με τους συνεργάτες μου, όταν βρήκαμε αυτό το paper στο Nature του Burkert στην Αμερική, ο οποίος μέτρησε μια συσκευή που είχε μέγεθος μικρού κτηρίου την κατανομή του φορτίου γύρω από το πρωτόνιο και βρήκε ότι η ακτίνα του είναι 0,63 φεμτόμετρα. Σε εκπληκτική συμφωνία με το μοντέλο μας. Εκπληκτική συμφωνία. Too good to be true, λένε και οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, και άρα έχουμε αυτό το τελικό τύπο για τη μάζα, τον είδαμε προηγουμένως, και άρα βλέπουμε ότι υπάρχει και εκπληκτική συμφωνία με το πείραμα. Και μπορούμε να πούμε ότι όντως, λόγω του συντοπισμού που τα τρία νετρίνα έχουν αναγκαστεί να περιοριστούν σε τόσο μικρή ακτίνα και της ψηλής ταχύτητας, δημιουργείται μάζα. Και αυτό είναι η δικαίωση του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Τα πάντα εκ τριγώνων συνέστηκαν πάντων αρχή ο κύκλος. Αριστοτέλης. Τα πάνε όλα οι άνθρωποι. Λοιπόν, και ξαναδούμε λίγο αυτό το διάγραμμα. Εδώ είναι η μάζα από κάτω, οι μάζες των νετρίνων που είναι τόσο μικρές, οι μάζες των πρωτονίων, νετρονίων και όλων των quarks που είναι τεράστιες, 1 εκατομμύριο-1 εκατομμύριο φορές μεγαλύτερες. Μα έλα που έρχεται η ειδική σχετικότητα του Αϊνστάιν και τις παίρνει αυτές τις μάζες με το μοντέλο του RLM και τις πάει εδώ, και άρα καθίσατε προφανές ότι τα quarks και όλα αυτά είναι σχετικιστικά νετρίνα. Και αυτό εξηγεί και τα πειράματα του CERN που βρήκανε νετρίνα να παράγονται από το σπάσιμο των πρωτονίων και όχι τα quarks. Τα quarks μόλις βρήκαν ευκαιρία, σπάσανε, ξεφουσκώσανε και γίνανε νετρίνα. Άμεσα. Λοιπόν, και πάμε λίγο να δούμε λίγο από μαθηματική άποψη το θέμα. Δεν θα σας κουράσω γιατί είναι ευκλήδια γεωμετρία. Αυτή είναι γραφική παράσταση αυτή εδώ τη εξίσωση που προέκυψε από τις δύο εξισώσεις. Η μία ήταν από την ειδική σχετικότητα και η άλλη ήταν τον Ντεμπρέγιο. Λοιπόν, αυτή είναι η γραφική παράσταση, ενδιαφέρουσα πράγματι, πώς μεταβάλλεται το γάμα από τη R. Αυτό μας λέει ο Αϊνστάιν. Και ο Ντεμπρέγιο μας λέει ότι έτσι εξαρτάται το R από το γάμα, άρα η τομή των δύο μας δίνει τη μάζα τα 0,63 φεμτόμετρα που μέτρησε και ο Μπέρκερτ και τη μάζα τα 939 μεγαευή ανά σε τετράγωνο, σχεδόν ένα γιγαευή ανά σε τετράγωνο. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Δηλαδή και η ευκλήδια γεωμετρία έχει και αυτή τη χάρη της. Και πάμε να δούμε τώρα, να, εδώ δείχνω το ίδιο πράγμα σαν γραφική παράσταση, να πάμε να αλλάξουμε τώρα τις μάζες των νετρίνων. Γιατί όπως είπαμε υπάρχουν τρία είδη νετρίνων. Το πρωτόνιο, όπως βρήκαμε, είναι φτιαγμένο από τα βαρύτερα. Αυτά που έχουν μάζα 0,4, 3, 7. Ενώ βάλουμε τα δεύτερα, τα M2, που είναι 6,28 φορές μικρότερα, το είπαμε πριν, το πηλίκο των μαζών 2π. Και κοιτάξτε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα η ακτίνα από 0,63 φεμτόμετρα αυτού του καινούργιου σωματιδίου που έχει βγει, το οποίο τελικά το λένε φυσική πιόνιο, είναι κάτι σαν ένα ελαφρύ νετρόνιο, είναι 2,13. Δηλαδή από τα 0,63 πηγαίνουμε στα 2,13. Λογικό, πιο ελαφρύ το νετρίνο, πιο σε μεγαλύτερη ακτίνα πάει. Δεν είναι τόσο σφιχτά δεμένο και η μάζα επίσης τώρα είναι μόνο 138 μεγαευή έναντι 939 όταν είναι το βαρύ νετρίνο. Και εδώ πάμε να δείξουμε το ταξόνομι που λένε οι Αμερικάνοι των συνθέτων σωματιδίων. Όπως το καταλαβαίνουμε από το RLM. Εδώ είναι όλα όσα καταλαβαίνουμε και δεν καταλαβαίνουμε. Και προς το παρόν τα καταλαβαίνουμε όλα που βλέπουμε. Δηλαδή εδώ είναι το βαρύ νετρίνο, αυτό είναι το συμβολισμός που χρησιμοποιούμε, το ενδιάμεσο νετρίνο, το ελαφρύ νετρίνο, το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρόνιο. Αυτά είπαμε είναι τα θεμελιακά σωματίδια του σύμπαντος, τα άτομα. Και εδώ να είναι γνωστά τώρα, να δούμε. Τα βαριόνια που λέμε είναι το πρωτόνιο και το νετρόνιο. Τα είδαμε. Το νετρόνιο είναι 3 περιστρεφόμενα νετρίνα, βαριά νετρίνα από αυτά.
Το πρωτόνιο είναι το ίδιο πράγμα, αλλά έχει κάτι και ένα αποζητρόνιο στη μέση που του δίνει το φορτίο του. Τα μεσόνια που λέμε είναι πιο ελαφριά. Θα το δούμε. Είδαμε το πιόνιο που είναι σαν το πρωτόνιο, αλλά είναι ελαφρύτερο γιατί έχει τη δεύτερη μάζα των νετρίνων. Και το μειόνιο που είναι ένα με δύο νετρίνα που γυρίζουν. Ενδιαφέρον είναι και το κάονιο. Εδώ πλέον τα μαθηματικά αρχίζουν και γίνονται ενδιαφέροντα. Ευτυχώς έχουμε στην ομάδα μας και μερικούς πολύ καλούς στα μαθηματικά, όπως ο κ. Γρηγορίου και ο κ. Στούσης που είναι εδώ σήμερα και μπορέσαν και τα βγάλαν άκρη, γιατί είναι αρκετά περίπλοκα. Και πάλι θα δούμε εκπληκτική συμφωνία με το πείραμα. Και τα μποζόνια, τα οποία τελικά διαβάζουμε στις εφημερίδες συνέχεια μποζόνια, είναι απλά περιστρεφόμενα ζευγάρια νετρίνου ηλεκτρονίου. Αυτό είναι το W το περίφημο. W πλην αν είναι ηλεκτρόνιο, W συν αν είναι ποζιτρόνιο. Το περίφημο Z, θα δούμε ακριβώς, είναι ηλεκτρόνιο, ποζιτρόνιο και νετρίνο. Και το περίφημο Higgs, το οποίο ήταν στις εφημερίδες για μήνες ολόκληρους, που είναι δύο εμπλεκόμενοι δακτύλοι. Ο ένας έχει πάνω το ηλεκτρόνιο, ο άλλος ποζιτρόνιο και έχουν δύο νετρίνα. Και τώρα πάμε να δούμε, εφαρμόσαμε το RLM σε όλα αυτά τα σωματίδια. Και εδώ είναι το αποτέλεσμα, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, όπως μπορείτε να δείτε. Εδώ έχουμε την υπολογιζόμενη μάζα από το RLM αυτών των σωματιδίων όλων που είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια, συναρτήσει της πειραματικά μετρούμενης μάζας. Αν ήταν τέλειο το RLM, θα πέφτανε όλα σε αυτή τη διαγώνια, ψ ίσον χ. Από ό,τι βλέπουμε, περίπου αυτό γίνεται με αποκλήσεις τάξης του 1-2%. Και μάλιστα μαζεύονται σε group. Όλα τα πρωτοξάδερφα του πρωτόνιου και του νετρόνου, δηλαδή το δέλτα, το σίγμα, το ωμέγα, μαζεύονται εδώ. Πολύ παρόμοιες οι μάζες τους. Αυτές είναι διαγερμένες καταστάσεις του πρωτονίου και του νετρονίου. Τα μποζόνια μαζεύονται εδώ, εδώ πέρα, να και ο τύπος που δίνει τις μάζες τους. Και εδώ τα καόνια, τα μεσόνια μαζεύονται πιο κάτω. Πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς το καταλάβαν ήδη γιατί τα μποζόνια είναι πιο βαριά από τα αδρόνια. Διότι, αν κοιτάξουμε και στον τύπο εδώ, εμπεριέχεται και η μάζα του ηλεκτρονίου. Άρα, αφού γυρνάει μέσα ηλεκτρόνιο, που είναι πολύ βαρύτερο από το νετρίνο, θα είναι μεγαλύτερη η μάζα κατά το πηλίκο των μαζών στην 1/3 δύναμη. Και έτσι ακριβώς εξηγείται κατευθείαν και ποσοτικά, γιατί οι μάζες τους αυτές είναι στην περιοχή των 90 GeV έναντι 1 GeV που είναι όλα αυτά εδώ. Θα τολμούσα να πω ότι τα καταλαβαίνουμε πολύ καλά όλα αυτά τα σωματίδια. Και εδώ, αυτά που είδαμε σε γραφική παράσταση, τα βάζω σε ένα πίνακα. Για να το δούμε και να το χαρούμε. Δηλαδή, παίρνεις το πρωτόνιο, καλά, αυτό το έχουμε βγαίνει ακριβώς. Το δέλτα 1228, το, λέει ο υπολογισμός, 1238 το πείραμα. 1300-1318. Δηλαδή, τρομακτική συμφωνία και για τα βαριόνια και για τα βαριόνια και τα μποζόνια. Και λέω και εγώ σαν χημικός, γιατί στη χημεία δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το θαύμα. Δηλαδή, να πάρουμε την αλκοόλη, που ξέρουμε καλά, ότι ξέρω εγώ τι είναι, δύο άτομα άνθρακα, πέντε οξυγόνα, καλά τα λέω συνάδελφοι παλιοί χημικοί μηχανικοί, και να κάνω το ίδιο τερτύπι, να δω τι θα μου βγάλει. Θα μου βγάλει τη μάζα της εθανόλης. Δεν βγαίνει έτσι ακριβώς, διότι, και θέλω να σκεφτείτε και να μου πείτε, λέω εδώ, γιατί τόσο αξιοσημείωτη συμφωνία μεταξύ πειραματικής και υπολογιζόμενης από το RLM μάζας, έχω γράψει εδώ την απάντηση, άρα δεν θα σας παιδέψω, έχει όλο να κάνει με ένα πράγμα που μας μαθαίνει από το Λύκειο, την αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg. Τι μας λέει αυτή η σχέση, ότι το γινόμενο της αβεβαιότητα όσον αφορά την ορμή επί αυτής, όσον αφορά την απόσταση, είναι σταθερό και H δεύτερο. Δηλαδή, τα μεν ηλεκτρόνια που έχουμε στη χημεία έχουν μικρή σχετικά ταχύτητα, μικρή σχετικά ορμή. Δεν πιάνουν ταχύτητα σαν το ΣΕ. Τα νετρίνα πιάνουν, τα ηλεκτρόνια είναι πιο αργά. Άρα η αβεβαιότητα που υπάρχει όπως στη θέση τους είναι μεγαλύτερη. Όσοι από εμάς σπουδάσανε χημική ή χημική μηχανική, καταλαβαίνουν ότι το ηλεκτρόνιο μέσα στο μόριο της εθανόλης είναι ένα νέφος. Δεν μπορείς να πεις όπως εδώ στο πρωτόνιο, ξέρω εγώ, ότι είναι τρία σημειακά σημεία που γυρίζουν σαν τρελά. Αυτό είναι ακριβώς που δημιουργεί αυτή την αβεβαιότητα ως προς τη θέση του ηλεκτρονίου και άρα δεν σου επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τόσο ελαφρύς τύπους. Άρα ο λόγος της επιτυχίας του RLM με τα νετρίνα στη φυσική είναι ακριβώς η πολύ μεγάλη ταχύτητα των σωματιδίων. Και επειδή σκεφτήκατε και για την αποδοχή του μοντέλου κτλ., είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αυτό είναι ένα μοντέλο, ένα περιοδικό αγγλέζικο.
έχει γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, Open Access Government, είναι σε άμεση συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο. The Rotating Lepton Model, Electron and Positron Catalysis of Chemical and Nuclear Synthesis. Τι καλύτερο. Γιατί με ρωτάνε και οι φίλοι μου, κάποιοι ρωτάνε, Κώστα, το έχετε κατοχυρώσει. Λέω, παιδιά, τι είναι κατοχυρώσει. Για μας είναι η δημοσίευση κατοχύρωση. Δεν κάνουμε πατέντα, αλλά να βγήκανε ένα διεθνές περιοδικό και το γράφει. Ακριβώς αυτό που σας λέω σήμερα για πρώτη φορά. Κατάλυση της χημικής και της πυρηνικής σύνδεσης. Και θα σας πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτό το πείραμα. Τι κάνανε σε αυτό το πείραμα στο CERN. Αυτά δεν είναι πειράματα δικά μας, είναι πειράματα όλα στο CERN. Είπαμε, χρειάζονται τρομερά χρήματα, τρομερές εγκαταστάσεις. Στην Ελλάδα το κατά διάνοια μπορούμε να σκεφτούμε να τα κάνουμε αυτά. Αυτοί έχουν ένα θάλαμο, ο οποίος έχει μέσα κενό. Υπάρχει πραγματικό κενό, για σκεφτείτε το. Τι θα μου απαντούσατε. Υπάρχει η πιθανότητα εδώ μέσα ως αντλίας και να βγάλουμε, να βγάζουμε έξω όλο τον αέρα, να φτιάξουμε κενό. Να μην έχει μέσα νετρίνα. Αδύνατο. Αυτοί όμως τα ξεχνάνε τα νετρίνα. Άλλο θανάσιμο λάθος και έχουν εκεί και λένε έχουμε κενό. Και ρίχνουν μέσα ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια και βλέπουν, περιμένουν να γίνει εξουδετέρωσης, να γίνουν κρίξεις και τέτοια πράγματα και ανταυτού βλέπουν να εμφανίζεται μια τεράστια κορυφή και είναι το μποζόνιο το Z. Για σκεφτείτε το 5 δευτερόλεπτα και πείτε μου, με βάση αυτά που σας έδειξα τις προηγούμενες δύο διαφάνειες, τι έχει συμβεί. Είναι αυτός ο θάλαμος, είναι γεμάτος νετρίνα, προφανώς, αυτό το ξεχνάνε. Ρίχνουμε μέσα ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια. Ποιο από τα σωματίδια τα σύνθετα που σας έδωσα πριν φτιάχνεται εκείνη τη στιγμή. Ποιο μποζόνιο. Ποιο έχει μέσα του και ηλεκτρόνιο και ποζιτρόνιο και νετρίνο. Ένα και μόνο ένα. Να το Z. Άρα βλέπετε ότι το RLM δεν εξηγεί μόνο τις μάζες και τα λοιπά, αλλά εξηγεί και αυτά εδώ πέρα τα πειράματα. Όμορφο, έτσι. Είναι κάτι σε μια παλιά ταινία του Βέγκου που έλεγε πηγαίναμε για πλαστικό και βγάλαμε, ας γελάσουμε, μουσταλευριά. Κάτι αντίστοιχο. Πηγαίνανε για κάτι τελείως άλλο και βγάλαμε το μποζόνιο το Z. Το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα λέγανε κάτι φταίει μέσα στο σύστημα του κενού μας και τα λοιπά. Τίποτα. Απλούστατα είναι γεμάτο με νετρίνα, το ξεχνάμε αυτό και εμείς κάθε τόσο το ξεχνάμε. Έχει μέσα ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια, φυσικά θα φτιάξουν Z, τι άλλο να φτιάξουν. Και για να δούμε λιγάκι, πλησιάζοντας προς το τέλος, εν πάση περιπτώσει, τι έχουν πει και άλλοι για τη δομή του πρωτονίου. Εδώ είναι από μερικά περιοδικά γενικού ενδιαφέροντος. Το πρωτόνιο σύμφωνα με το στάνταρ μοντέλο, αυτό είναι από το CERN. Φαντάζονται ότι είναι αυτό το πράγμα εδώ. Διάφορα σωματίδια, ατάκτως ερημένα, κάπως έτσι. Τώρα, αυτό είναι πάλι από το Scientific American. Αυτοί το έχουν καταλάβει ότι κάτι με τρία παίζει, αλλά είναι μέσα σε ομίχλη. Δεν έχουν πάρει είδηση ότι αυτά γυρίζουν και είναι και σχετικό. Και εδώ είναι το RLM με την δωρική του λιτότητα, αυτή που περιέγραφαν ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας στη δουλειά τους. Και ας δούμε λίγο, πριν σας πω καληνύχτα και να ερωτήσεις σας αν έχετε, να δούμε λιγάκι μερικές ιδιότητες της λύσης. Είναι ενδιαφέροντα αυτά. Δηλαδή να δούμε τελικά, όπως γυρίζουν αυτά τα τρία, ποια είναι η βαρυτική τους μάζα. Απλές πράξεις είναι η μάζα του Planck, επί μια σταθερά. Δηλαδή κάθε ένα από τα τρία νετρίνα που γυρίζουν έχει αποκτήσει τη μάζα του Planck. Αυτό το τεράστιο πράγμα. Και εδώ είναι αυτό που λέμε η ενοποίηση των δυνάμεων. Αν πάτε στον τύπο το βαρυτικό του Νεύτωνα και βάλετε τον τύπο αυτόν, παίρνετε την ισχυρή δύναμη. Αυτό είναι η ενοποίηση των βαρυτικών δυνάμεων με τις ισχυρές δυνάμεις. Το strong force είναι HC προς R τετράγωνο, το οποίο είναι 137 φορές μεγαλύτερο από την ηλεκτροστατική δύναμη στην ίδια απόσταση. Αυτή είναι η fine structure constant του σύμπαντος, δηλαδή οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις είναι 137 φορές πιο αδύνατες από τις ισχυρές δυνάμεις. Αλλά πολύ ισχυρότερες βέβαια από τις σκέτες τις βαρυτικές. Ωραία. Και αυτό είναι ένα νούμερο που αξίζει τον κόπο να το θυμάστε. Ποιο είναι το πηλίκο της ισχυρής δύναμης που κρατάει ένα νετρίνο να γυρίζει έτσι εδώ σε όλα αυτά τα άτομα που υπάρχουν ολόγυρά μας για τις νευτόνιες δύναμη, το γάμα στην έκτη. Είναι 1,35 επί 10 στην 59. Ένα τρομερά μεγάλο νούμερο. Τόσο ισχυρότερη είναι η ισχυρή δύναμη από τη σκέτη τη βαρύτητα.
Αυτό είναι το θαύμα του Αϊνστάιν, της ειδικής σχετικότητας. Γι' αυτό λέω και στους συναδέλφους τον διαπρεπέστατο επιστήμονα, τον κύριο Αρετάκη, που σέβομαι και αγαπώ πολύ. Και ήταν ο πρώτος φυσικός εδώ και 20-15 χρόνια. Μου είπε: Κώστα, μου φαίνεται ότι είναι σωστά αυτά που έχετε κάνει. Και τον ευχαριστώ, τον ευγνωμονώ. Τόσο τρομακτική είναι η ισχυρή δύναμη από τη βαρύτητα. Και άρα τόσο ουτοπικό είναι να προσπαθούμε να περιγράψουμε τον κόσμο ξεχνώντας τον καημένο τον Αϊνστάιν. Λοιπόν, συνεχίζω. Για να δούμε και αυτή η δύναμη πόσο μεγάλη είναι που το κρατάει αυτό το νετρίο να γυρίζει, είναι το βάρος 100 ανθρώπων πάνω στη γη. Δηλαδή η δύναμη που κρατάει κάθε ένα από τα νετρίνα μέσα μας να γυρίζει γύρω-γύρω, είναι το βάρος 100 ανθρώπων πάνω στη γη. Απίστευτο και όμως αληθινό, με θέμα απλές πράξεις. Και τώρα για να κάνω μια σύγκριση φυσικής και χημίας, υπόσχομαι για να σας ξεκουράσω. Στα δύο slide που αναπομένουν μέχρι το τέλος θα δείτε και ένα animation από μια συνεργάτητά μας που το έφτιαξε σε μορφή animation να δούμε τι ακριβώς έχουμε δει μέχρι τώρα. Λοιπόν, εδώ συνοψίζουμε το μοντέλο του Bohr που μαθαίνουμε όλοι στο Λύκειο για το άτομο του υδρογόνου. Εδώ είναι η χημεία και η φυσική το φτιάξαν. Ο Bohr ήταν ο πρώτος που το έφτιαξε και το RLM για το νετρόνιο. Έχουμε την εξίσωση της κίνησης για το ηλεκτρόνιο που γυρίζει γύρω-γύρω και εδώ είναι πάλι η εξίσωση της κίνησης για το νετρίνο που γυρίζει γύρω-γύρω. Βλέπετε, μοιάζουν πάρα πολύ. Απλώς εδώ λαμβάνουμε υπόψη μας και τη σχετικότητα του Αϊνστάιν. Γιατί δεν τη λαμβάνουμε υπόψη εδώ? Γιατί τα ηλεκτρόνια τρέχουν τελικά αργά. Το γάμα είναι πολύ κοντά στη μονάδα. Δεν χρειάζεται το άτομο του υδρογόνου. Το πρωτόνιο χρειάζεται. Και η δεύτερη εξίσωση που εκφράζει ότι είναι κύμα και το ηλεκτρόνιο και το νετρίνο είναι ίδια. Και για τον Ντεμπρέ και για το άτομο του υδρογόνου και για το πρωτόνιο και το νετρόνιο. Από περιέργεια να δούμε τι έχει απογίνει τώρα με το καθιερωμένο πρότυπο. Μου λένε μερικοί φίλοι μου, αυτοί που το φτιάξανε θα σε το φεκίσουν. Μα τι να γίνει, είμαι ελεύθερος επιστήμονας και θα δούμε τι λέει. Το τελευταίο slide μου είναι κάτι πολύ καλό το οποίο έχει πει ο Ευρυπίδης για την ελευθερία της ελεύθερης έκφρασης. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει απογίνει. Είναι σαν μετά από βομβαρδισμό. Δηλαδή, από όλα αυτά τα σωματίδια, ποια είναι πραγματικά στοιχειώδη σωματίδια, όπως θα τα λέει ο Δημόκριτος? Μόνο τούτα εδώ. Δηλαδή, τα τρία νετρίνα και το ηλεκτρόνιο, ποζιτρόνιο. Τι έγινε με τα άλλα? Τα quarks τι είναι? Είμαι σίγουρος ότι όλοι το συγκρατείτε στο μυαλό σας. Είναι απλώς σχετικιστικά νετρίνα, τίποτα άλλο. Τα μποζόνια, είπαμε, είναι ζευγάρια περιστρεφόμενα ηλεκτρονίου νετρίνου. Το γκλουόνιο δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, είναι το γάμα στην έκτη. Αυτή η δύναμη που κάνει την βαρυτική ισχυρή δύναμη. Και το φωτόνιο είδαμε. Εδώ μας δουλέψαν και ο Μάξουελ και ο Αϊνστάιν. Δεν είναι απλώς, δεν είναι τίποτα από αυτά τα δύο. Δεν είναι. Το φωτόνιο είναι απλώς ένας σχηματισμός των νετρίνων που μας περιβάλλουν. Και αυτό βλέπουμε και να λέμε μέγας εισακύρια που μπορούμε και βλέπουμε λόγω των νετρίνων που μας περιβάλλουν. Λοιπόν, και εδώ για καθένα από αυτά, μην σας κουράζω, γράφω τι είναι το καθένα από αυτά, περιστρεφόμενο ζεύγος νετρίνου ηλεκτρονίου κτλ. Μην σας κουράζω. Και τώρα πάμε να κάνουμε ένα πείραμα, γιατί εγώ, όπως και πολλοί συνεργάτες μου εδώ, είμαστε πειραματικοί. Μας αρέσουν τα πειράματα, αρχίσαμε τα πειράματα. Θα φανταστούμε δύο νετρίνα που έρχονται. Το ένα από τα αριστερά, το άλλο από τα δεξιά. Και έχουν τον εξής σκοπό, να φτιάξουν μια περιστρεφομένη δομή, να γυρίζει γύρω-γύρω. Δηλαδή κάτι σαν ένα πρωτόνιο, αλλά να έχει μόνο δύο quarks. Για απλούτα το κάνουμε εδώ. Εδώ, αυτό που έχουμε υπολογίσει, ότι θα σχηματιστεί πραγματικά ένα τέτοιο σύνθετο σωματίδιο, μόνο εάν η αρχική ταχύτητα αυτών των σωματιδίων είναι πάνω από 250 ΜΕΒ. Αυτή είναι πολλή ενέργεια. Ολόγυρά μας εδώ δεν υπάρχουν νετρίνα σε αυτό το δωμάτιο που να έχουν τόσο μεγάλη ενέργεια. Αν υπήρχαν, θα γινόταν χαμός. Θα αρχίζουν να σχηματίζονται καινούργια πρωτόνια, γιατί είναι πολύ εξώθερμη αντίδραση. Λοιπόν, όμως, εδώ είναι without electron. Αν βάλουμε ένα ηλεκτρόνιο στη μέση, τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Γιατί τώρα το ηλεκτρόνιο τα τραβάει τα δύο νετρίνα βαρυτικά και τρέχουν σαν παλαβά να το βρουν. Οπότε έρχονται εδώ και εμπλέκονται στην κυκλική τροχιά και έχει σχηματιστεί το καινούριο σωματίδιο και έγινε το ύλη. Και προς τούτο αρκεί να είναι 10 ΜΕΒ μόνο η αρχική ενέργεια. Βλέπετε δηλαδή την τρομερή καταλυτική δύναμη του ηλεκτρονίου ποζιτρονίου. Σαν άνθρωπος που αφιέρωσε 50 χρόνια τη ζωή του μελετώντας κατάλυση, πραγματικά πιστέψτε με, αυτά είναι μια τρομερή χαρά. Διότι τελικά βλέπω ότι η κατάλυση είναι κάτι που αγκαλιάζει τόσο τη χημεία όσο και τη φυσική. Δεν θα υπήρχε τίποτα αν δεν υπήρχε η έννοια της κατάλυσης, η έννοια της επιτάχυνσης των δράσεων, είτε χημικές είτε φυσικές.
Και συμπεράσματα. Θα προσπαθήσω να μας γίνεται πιο σύντομος. Να συγκουράσω. Πρώτα απ' όλα, τα 99,99% της μάζας των πρωτονίων και νετρίνων είναι η κινητική ενέργεια των νετρίνων τους. Αν μπορούσατε να μετρήσετε τη μάζα του σώματός μας, που είναι το βάρος των νετρίνων μας αποτελούν, δεν είναι ούτε μισό γραμμάριο. Όλο το υπόλοιπο είναι η κινητική ενέργεια των περιστρεφωμένων σωματείων. Απίστευτο και όμως αληθινό. Μην τρομάζουμε, όμως είναι πολύ σταθερό το σύστημά μας. Εδώ, η εξίωση Νεύτων Αϊνστάιν είναι σε εκπληκτική συμφωνία με το πείραμα και συνδυασμό με την εξίωση Ντεμπρέα και τη συμβατομηχανική περιγράφει άριστα τη δημιουργία αδρονίων, μεσονίων και ποζονίων. Μετά, τα 99,99% της μάζας των πρωτονίων και νετρονίων είναι η κινητική ενέργεια των νετρίνων, αυτό που μόλις σας έλεγα. Και τέλος, η εξίωση Νεύτων Αϊνστάιν είναι σε εκπληκτική συμφωνία με το πείραμα και συνδυασμό με την εξίωση Ντεμπρέα και τη κυβερνομηχανική στο RLM περιγράφει άριστα τη δημιουργία αδρονίων, μεσονίων και ποζονίων. Δηλαδή, πραγματικά χρωστάμε πάρα πολλά σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, όσα περίπου στον Αριστοτέλη και στον Πλάτωνα. Ήταν φοβεροί κι αυτοί. Λοιπόν, συμπεράσματα. Σύντομα, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι κύματα νετρίνων. Τα θεμελιακά σωματίδια είναι μόνο 5. Τα ηλέκτρον νιουτρίνος προέρχονται από διάσπαση δακτυλίου νετρίνου ηλεκτρονίου. Αυτό σας το λέω για να μην σας μπερδέψει κανένας και σας λέει τι είναι τα ηλέκτρον νιουτρίνος και πώς σχετίζονταν οι έναν οι δύο. Απλά, τα μείον νετρίνος προέρχονται από διάσπαση δακτυλίου μειονίων νετρίνων, τα τάου από διάσπαση δακτυλίου σωματιδίου τάου νετρίνου. Δεν είναι τόσο σημαντικά αυτά. Η ισχυρή πυρηνική δύναμη είναι η βαρυτική δύναμη μεταξύ σχετικιστικών περιστρεφωμένων ζευγών νετρίνων. Αυτό το είδαμε με λεπτομέρεια. Και τι είναι η ασθενής δύναμη, θα ρωτήσει κάποιος που το διαβάζουμε συχνά. Η ασθενής δύναμη είναι σχετικιστική δύναμη ανάμεσα σε περιστρεφόμενο ζεύγος νετρονίου ηλεκτρονίου. Εντάξει, ο ίδιος τύπος βγαίνει, έτσι ή προς άρι τετράγωνο. Τα ακουάρξ, τι είναι αυτά τα περίφημα ακουάρξ, που έχουν και τόσο άσχημο όνομα που δικαίως θα πάνε στον κάδο των αχρήστων. Είναι υπερταχαία σχετικιστικά ζεύγη νετρίνου, νετρίνου ή νετρίνου ηλεκτρονίου. Είναι αυτό που μου λέγε ένας παλιός προπονητής, που βλέπω και εδώ παλιούς συναθλητές, μου λέγε, προσπαθούσε να με ενθαρρύνει, λέγε να γίνεις καλός αθλητής, πρέπει να σε βοηθάει και το όνομά σου. Έλεγε, να, εγώ Βυσίβιας, ας πούμε, ήταν προπονητής μου, έγινε γνωστός. Εσύ Βαγενάς, μπορεί να γίνεις γνωστός. Άμα λέγεσαι Καραμουρτζούνης, όσο και να πηδήσεις, δεν θα γίνεις γνωστός. Δηλαδή, έπρεπε να έχουν διαλέξει καλύτερο όνομα για τα κουάρξ, αλλά δεν πειράζει. Τέλος, το περιστρεφόμενο μοντέλο των νετρίνων είναι σε ποσοτική συμφωνία με τις πειραματικές τιμές. Θέλω να σας δείξω, επειδή με ρωτήσατε πάλι για την αναγνώριση, ένα πολύ ωραίο άρθρο που έγραψε ένα εγγλέζικο περιοδικό γενικού ενδιαφέροντος για το Rotating Lepton Model. Σας διαβάζω μόνο αυτά που είναι με κόκκινα. Είναι τόσο καλά τα αγγλικά που η δεύτερη από τις κόρες μου μου είπε όταν το διάβασε, που είναι και δύσκολη για να σου πει το μπράβο, μπαμπά, εσύ να γράφεις από εδώ και μπρος αντιγράφοντας από αυτούς τους Εγγλέζους. Γιατί πραγματικά τα αγγλικά τους είναι τρομερά. Λέει, yet according to special relativity, σώματα που ταξιδεύουν ή γυρίζουν με πολύ μεγάλες ταχύτητες, που πλησιάζουν ταχύτητα του φωτός, φαίνονται να γίνονται δραματικά βαρύτερα. Ακριβώς, οι άνθρωποι το έχουν πιάσει. Και εδώ λένε, το Rotating Lepton Model είναι μια κομψή θεωρία που ενώνει την κβαντομηχανική με τη βαρύτητα και τη σχετικότητα. Και εδώ βλέπετε και τη φωτογραφία του κυρίου Γρηγορίου, που τον έχουμε σήμερα μαζί, και του κυρίου Τσούση, που είναι φοιτητής στο Στάνφορντ, αλλά για οικογενειακούς λόγους περνάει αυτό το χειμώνα εδώ μαζί μας και είμαστε τυχεροί γιατί τον έχουμε μαζί να κάνουμε έρευνα. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο. Αυτό είναι που ήθελε ο Τχούφτ να απαγορευτεί. Τα απαγορευμένα. Ψάχνοντάς το, ένα ορθογραφικό έχει το καμία το βιβλίο. Τίποτα άλλο. Απλώς έλεγε την αλήθεια. Αλλά κατέστρεφε το στάνταρτ μοντέλο. Ξέρει και η κυρία Σούλα τι αγωνίες τραβήξαμε, πώς καταφέραμε να αποφύγουμε το να το βάλουν στα απαγορευμένα βιβλία. Αλλά ευτυχώς η Αμερικανική Δημοκρατία λειτουργεί. Λοιπόν, για να δούμε εδώ το animation που υποσχέθηκα, η χημεία έναντι της φυσικής. Αριστερά είναι η χημεία. Είναι το μόριο της αμμονίας. Το πιο σημαντικό ίσως μόριο. Γιατί? Γιατί χωρίς την αμμονία δεν θα υπήρχαν τα αζωτούχα λιπάσματα. Χωρίς τα αζωτούχα λιπάσματα, ο πληθυσμός της γης θα ήταν περίπου το 5% αυτού που είναι τώρα. Δηλαδή, γι' αυτό ο Χάμπερ και ο Μπος πήραν κατευθείαν το βραβείο Νόμπελ γύρω στο 1920, όταν φτιάξαν το process Χάμπερ-Μπος, η σύνθεση της αμμονίας. Μην υποτιμάμε και τους χημικούς. Ήταν ήρωες κι αυτοί. Και πόσοι από αυτούς σκοτώθηκαν σε αντιδραστήρες που εξεράγησαν και τέτοια πράγματα για να τα καταφέρουν όλα αυτά. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι κινείται με αυτόν τον τρόπο. Στη μέση είναι το άτομο του αζότου. Εδώ είναι τα τρία υδρογόνα και
κινείται σχετικά αργά. Οι κινήσεις, είπαμε εδώ πέρα, είναι σχετικά αργές στη χημεία. Ενώ στη φυσική, κοιτάξτε τι γίνεται. Το έχει πετύχει τώρα. Ξεκινάνε τρία νετρίνα από μακριά. Τα τραβάει το ηλεκτρόνιο, πάμε κατά πάνω του, μεγάλωσε η μάζα του κατά Einstein. Και τώρα μεγάλωσε, αρχίζουν και έλκονται από τα άλλα και γυρίζουν γύρω-γύρω. Και γίνεται το πρωτόνιο. Λοιπόν, αυτά να σας δείξω και την ομάδα μας. Όλοι σχεδόν είμαστε εδώ. Λείπει ο κύριος Σταμάτης του Σουηδία που έπρεπε να είναι στα δηληστήρια. Συγγνώμη απόψε. Η κυρία Σούλα είναι εδώ μπροστά μας. Όλοι οι άλλοι εδώ είμαστε. Εδώ είναι η Ευτυχία, η Μαρτίνο που φτιάξε αυτό το πολύ ωραίο σλάιντ. Δυστυχώς για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Είναι στην Πάτρα. Και εδώ βλέπετε τι ωραία που περνάμε στην Πάτρα. Με τον Κορινθιακό κόλπο από πίσω, να έρθετε όποτε θέλετε να μιλάμε και θα τελειώσω όταν υποσχέθηκα λίγο. Ευρυπίδης. Δηλαδή θα δείτε ότι ο Ευρυπίδης είναι εφάμιλος των δύο γιγάντων των άλλων. Του. το διαβάσω στα νέα ελληνικά, μπορείτε να το απολαύσετε και στα αρχαία. Το από πάνω. Λέει, ευλογημένος είναι όποιος διδάχτηκε πώς να ασκεί την έρευνα, χωρίς να βλάπτει τους συμπολίτες του και δίχως να επιδίδεται σε άδικες πράξεις. Αλλά συλλαμβάνοντας την τάξη της αθάνασης και αγέρας της φύσης. Από τι αυτή συνίσταται, με ποιο τρόπο και με ποια μορφή. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος ήταν πραγματικά τεράστιος και αυτός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαγενά, τον εκλεκτό συνάδελφο, για το ταξίδι αυτό από τον Νεύτωνα στον Αϊνστάιν και σε όλους τους άλλους. Και θα ήθελα να ρωτήσω για μια-δυο ερωτήσεις, αν υπάρχουν, προς τον ομιλητή. Σε παρακαλώ και δύσκολες. Έχουμε αρκετούς χημικούς, μηχανικούς και μαθηματικούς εδώ πέρα και φυσικούς. Ο κύριος Χριστοφόρο. Ο οποίος είναι και φυσικός και χημικός. ο καμάρι μας. Ο οποίος εργαζόταν στο Oak Ridge. Και έχει 9 δημοσιεύσεις στο Science, σωστά και στο Nature. Υπάρχουν νετρόνια που κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Όχι, νετρίνα ναι. Νετρίνα ναι. Διότι η ταχύτητα του φωτός είναι η ταχύτητα μέσα σε ένα δομημένο σύστημα νετρίνων. Αν όμως μέσα στο δωμάτιο εδώ υπάρχουν κάποια νετρίνα τα οποία δεν έχουν προλάβει να φτιάξουν αυτό το πλέγμα, δεν τα εμποδίζει τίποτα να τρέξουν με ταχύτητες μεγαλύτερες από το ΣΕ. Αν όμως φτιάξουν αυτή τη δομημένη ύλη, έρχεται ο Νεύτωνας Λαπλάς, γιατί εξίσου αυτή βγαίνει καθαρά, είναι ισοζύγιο ενέργειας. Βγαίνει από τον δεύτερο MV τετράγωνο, ίσον 5 K Boltzmann T. Τι θα λέγατε σε εκείνους που λένε ότι εάν κάτι κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός δεν υπάρχει? Ναι, δεν έχουν καταλάβει τι είναι η ταχύτητα του φωτός. Η ταχύτητα του φωτός είναι η ταχύτητα διαδόσεως μέσα σε ένα υλικό που αποτελείται από νετρίνα. Δεν τα ξέραν τα νετρίνα, άρα δεν μπορούσαν να πούνε κάτι καλύτερο. Τώρα που ξέρουμε τα νετρίνα και έχουμε τον Νεύτωνα Λαπλάς, τι να κάνουμε. Το βγάζει και το εξηγεί ότι. Μια άλλη ερώτηση. Και η μεγαλύτερη ταχύτητα που έχει ένα νετρίνο, πόση είναι? Καλό ερώτημα, να το σκεφτούμε. Δεν υπάρχει όριο. Να πω το εξής. Από τις εκρήξεις αυτής του Supernova, των υπερκερνοφανούς, έρχονται 4-5 μέρες νωρίτερα τα νετρίνα στη Γη πριν φτάσει το φως από την έκρηξη. Λοιπόν, μπορούμε να υπολογίσουμε ποια είναι περίπου η διάμετρος του σύμπαντος, να πούμε ότι από την άλλη άκρη του σύμπαντος έρχεται η έκρηξη του Supernova και να υπολογίσουμε από αυτό πόσο ταχύτερο το φως είναι. Μη φανταστείτε μεγάλη διαφορά. Θα είναι διαφορά 1000%. Αλλά με τόσο τεράστια απόσταση. Προλαβαίνουν τα νετρίνα και δημιουργούν 5 μέρες δρόμο. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Ωραία, ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση από το ακροατήριο. Κύριε Βαγενά, και πάλι ευχαριστούμε για αυτό το όμορφο ταξίδι που μας πήγατε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Το οποίο θα μπορούσε να γίνει και μια κινηματογραφική ταινία. Μακάρι. Μακάρι, ειλικρινά. Μακάρι. Να είστε καλά. Λύε τη δρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και δίκιο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πολύ καλή ερώτηση. Με βοήθησε και εμένα να οργανώσω τη σκέψη μου. Ανέφερα.